Είναι ο κύριος Γιώργος Ευστρατιάδης μαζί μας, είναι ειδικός στην επιστήμη των υπολογιστών. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας εξηγήσει τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τελικά είναι ευχή ή κατάρα, θα έλεγα. Να τον καλησπέρισουμε. Επέτρεψέ μου, Γιώργο, να μιλάμε στον ενικό λόγω της γνωριμίας. Φυσικά. Είναι χαρά μας που είσαι εδώ μαζί μας απόψε. Να δώσουμε λίγο στους τηλεθεατές μας, να καταλάβουν και εμείς και οι τηλεθεατές, όσο πιο απλά γίνεται, τι είναι αρχικά αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχήν το chat GPT τι είναι, έκδοση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωραία. Εγώ θα έλεγα να πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο πίσω. Πριν συζητήσουμε για το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, θα ήταν καλό να πούμε τι είναι νοημοσύνη ή πώς την ορίζουμε. Νοημοσύνη λοιπόν είναι η ιδιότητα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ουσιαστικά να αναλύσει περίπλοκα ζητήματα, να κατανοήσει δύσκολες έννοιες, πολλές φορές να μπορέσει να παράξει αφηρημένες ιδέες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να λύσει πολύπλοκα προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι η έννοια της νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη προφανώς είναι τα μηχανήματα, είναι ένα συνδυασμός λογισμικού και υλικού, όπως λέμε, software and hardware, το οποίο κάνει ακριβώς αυτό. Μπορεί να επιλύει πολύπλοκα προβλήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση, θα μιλήσουμε για το ChatGPT σίγουρα, γιατί είναι νομίζω το σημείο στην ιστορία όπου ο άνθρωπος, το ευρύ κοινό μάλλον, αρχίζει και γνωρίζει την τεχνητή νοημοσύνη από κοντά και αλληλεπιδρά μαζί της. Το έκανε πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν το γνώριζε. Τώρα αρχίζει και το κάνει πιο συνειδητά. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε λίγα ιστορικά στοιχεία σχετικά με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Από τον Άλαν Τούριν, ακόμα, δηλαδή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που κλήθηκε ο Άλαν Τούριν ουσιαστικά να φτιάξει μια μηχανή που αποκωδικοποιούσε τα κρυπτογραφημένα μηνύματα του αντιπάλου. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια πορεία περίπου 70-80 χρόνων. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος προσπαθούσε διακάως να φτιάξει ένα μηχάνημα που σκέφτεται, ένα μηχάνημα το οποίο έχει ίσως και συνείδηση, θα το δούμε παρακάτω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αποτύχανε παταγωδώς μέχρι ένα σημείο. Και αυτό γιατί ουσιαστικά προσπαθούσε να δημιουργήσει νοημοσύνη μέσα από κώδικα, μέσα από εντολές και προσπαθούσε να περιγράψει σε ένα μηχάνημα τι είναι αυτό, τι είναι η νοημοσύνη, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Ιστορικά λοιπόν, θα πάμε γρήγορα, θα φτάσουμε στο 1997, όπου ένας υπολογιστής της IBM, ο Deep Blue, όπως πολύ θυμόμαστε, κερδίζει τον Γκάρι Κασπάροφ στο σκάκι. Αυτό είναι ένα μεγάλο σημείο, πολύ σημαντικό. Είναι σημείο αναφοράς δηλαδή. Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που η μηχανή κέρδισε έναν άνθρωπο σε κάτι που γνωρίζαμε ότι ο άνθρωπος είναι καλύτερος σίγουρα. Οπότε είναι ένα προπύργιο το οποίο πέφτει το 1997. Αν πάμε λίγο πιο μετά, θα δούμε ότι στο παιχνίδι Go, το 2005, αν θυμάμαι καλά, ένας υπολογιστής, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το λεγόμενο AlphaGo, μια εταιρεία που λέγεται DeepMind, κερδίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο παιχνίδι του Go. Αναφορικά να πούμε ότι το Go είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει 3.000 χρόνια ιστορίας και υπολογίζεται ότι οι πιθανές κινήσεις στο ταμπλό του Go είναι περισσότερες από τα άτομα που απαρτίζουν το σύμπαν. Άρα μιλάμε για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο παιχνίδι. Ναι. Εξαιρετικά πολύπλοκο παιχνίδι. Το AlphaGo λοιπόν κερδίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή το 2015, αν θυμάμαι. Και εδώ όμως θα δούμε κάτι πολύ ωραίο για να καταλάβουμε ακριβώς πώς αυτά τα μοντέλα μαθαίνουν και πόσο γρήγορα εκπαιδεύονται. Λίγους μήνες μετά βγαίνει το AlphaGo Master, το οποίο είναι ένα μοντέλο που μαθαίνει να παίζει Go παρακολουθώντας βίντεο στο YouTube. Μάλιστα. Του δίνουν λοιπόν άξι στο YouTube και του λένε δες παιχνίδια Go και μάθε. Αυτό το μοντέλο μέσα σε λίγες εβδομάδες κερδίζει 1000 το AlphaGo, το μοντέλο που κέρδισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αναπτύξει τη γνώση του και να προχωρήσει και να φτάσει στα επόμενα επίπεδα. Τώρα, το μεγάλο breakthrough έγινε το 2017, όταν ανακαλύφθηκε η τεχνολογία των transformers, όπως λέμε. Δεν θα πούμε σε τεχνικά ζητήματα, αλλά θα μιλήσουμε για τα μοντέλα, τα large language models, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Εκεί τι έγινε ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Στην τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τότε υπήρχαν κλάδοι. Δηλαδή, εγώ ασχολιόμουν, ας πούμε, με την εικόνα. Οπότε έφτιαχνα μοντέλα τα οποία μπορούσαν να διαβάσουν εικόνες, να αναγνωρίσουν αν αυτό είναι γάτα, αν είναι σκύλος κτλ. Κάποιος άλλος έκανε ήχο.
κάποιος άλλος έκανε γλώσσα. Mm-hmm. Οι χώροι αυτοί δεν είχαν κανένα κοινό. Δηλαδή, εγώ που μπορεί να ήμουν στον τομέα το γλωσσικό, δεν μπορούσα καν να διαβάσω τα papers που είχαν αυτοί, τις ερευνητικές εργασίες που είχαν αυτοί που ασχολούσαν με την εικόνα. Ήταν τελείως διαφορετική κλάδη. Άρα, φανταστείτε ότι υπήρχαν διάφορες γραμμές οι οποίες προχωρούσαν, αλλά δεν ήταν η μία γραμμή, ήταν η κάθε γραμμή είχε το δικό της projection. Ναι. Αυτό που έγινε το 2017 με τα LLMs είναι ότι όλα αυτά ενώθηκαν κάτω από μία ομπρέλα, τη γλώσσα. Καταφέραμε ουσιαστικά και μεταφέραμε την εικόνα, την κάναμε γλώσσα, τον ήχο την κάναμε γλώσσα, τη γλώσσα την κάναμε γλώσσα και οτιδήποτε άλλο, όλα γίναν γλώσσα. Άρα, οποιαδήποτε progress, οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε πάνω σε αυτό το τομέα, εκθετικά πουσάρει όλους τους τομείς αυτούς προς την εξέλιξη. Μάλιστα. Άρα, ξεκινάμε με τα LLMs και φτάνουμε ουσιαστικά από τα narrow AIs που λέμε. Δηλαδή, narrow AI είναι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που ασχολούνται με ένα τομέα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε. Εικόνα, βίντεο, σκάκι, let's go. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουν ένα συγκεκριμένο, καθετοποιημένο στόχο, στα οποία εκπαιδεύονται και γίνονται... Ένα αντικείμενο, θα λέγαμε. Ένα αντικείμενο, mm-hmm. ακριβώς. Και φτάνουμε, δεν έχουμε φτάσει προφανώς ακόμα, στη γενικευμένη τεχνητή νοημοσύνη, όπου είναι ένα μοντέλο ή μια συστάδα μοντέλων, ένα δίκτυο μοντέλων, το οποίο στο μέλλον πιθανότατα θα μπορεί να είναι καλύτερο από κάθε άνθρωπο σε οτιδήποτε, σε όλους τους τομείς. Και εδώ κλείνω ουσιαστικά το ιστορικό κομμάτι. Ιστορικό. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα. Τι έγινε το Νοέμβρη που μας πέρασε? Μία εταιρεία, η OpenAI, βγάζει το πρώτο της προϊόν, τεχνητής νοημοσύνης Large Language Model, το λεγόμενο ChatGPT. Ο κόσμος λοιπόν έρχεται πρώτη φορά με μία διεπαφή, σε επαφή με ένα τέτοιο μοντέλο. Μπορεί να του μιλήσει. Τι είναι? Είναι ένα chat. Για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα chat που μπορείς να μπεις μέσα και να πεις, να συζητήσεις, να ζητήσεις να σου γράψει κάτι, να του πεις να σου γράψει ένα ποίημα, να του πεις να σου γράψει ένα τραγούδι, να του πεις να γράψει ένα άρθρο, να σου κάνει έρευνα πάνω στα δεδομένα που ξέρει κτλ. Ο κόσμος λοιπόν αρχίζει και έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με αυτό το μοντέλο. Μέσα σε 2 μήνες αποκτά 100 εκατομμύρια χρήστες. Ενδεικτικά να πω, το Facebook του πήρε 4 χρόνια να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Το Instagram του πήρε κοντά 1,5-2 χρόνια. Αυτό μέσα σε 2 μήνες έφτασε αυτό απίστευτο. Το απίστευτο νούμερο. Yeah. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος με το που άρχισε να αλληλεπιδρά με αυτό το μοντέλο, είδε μία αξία σε πρώτη φάση. Κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει μία νοημοσύνη, υπάρχει μία οντότητα, όπως θέλω τουλάχιστον να την αποκαλώ εγώ, yeah. η οποία μπορεί να με βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Άρα, φτάνουμε στο σήμερα, όπου το ChatGPT από την έκδοση 3,5 έχει φτάσει στην έκδοση 4 και προφανώς ο κόσμος έχει χωριστεί στα δύο, στο ερώτημα που θέσατε, που έθεσες Τάσο στην αρχή ακριβώς, που είπες ουσιαστικά είναι ευχή ή κατάρα. Και είμαστε εδώ νομίζω να το συζητήσουμε.